Αυτά τα ποσά, οι αριθμοί που δόθηκαν από το Δήμαρχο, κάποια στιγμή διακόπηκε η σύνδεση, δεν ήταν καλή. Θα πρέπει και καλό ήταν να μας έχουν δοθεί ή να μας δοθούν στη συνέχεια συγκεκριμένα και οι αριθμοί. Γραπτός. Αυτά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καλό είναι να τα έχουμε και ενημέρωση τακτική έτσι κι αλλιώς στο Δήμο. Ερωτήσεις. Πρώτον, τι εννοείται άειλη υποδομή, το γράφετε και στην εισήγηση, το είπατε και εσείς κύριε Δήμαρχε. Δεύτερον, τι ποσό έχει δοθεί μέχρι τώρα στο Δήμο και τι από αυτά έχει διατεθεί μέχρι τώρα για τις αποκαταστάσεις, αποζημιώσεις, όχι των πολιτών, αλλά αυτά που πρέπει να κάνει ο Δήμος στη συνέχεια. Τα ποσά δηλαδή, αν έχουν δοθεί και πόσο, πού έχουν διατεθεί. Τρίτον, θα συμπεριληφθούν όλοι οι πληγέντες από όλα τα φαινόμενα του Ιαννού, για παράδειγμα άνεμος, δέντρα, βροχοπτώσεις, γιατί κάποιοι είχαν καταστροφές με άλλον τρόπο, ανεξάρτητα αν μπήκε μέσα. Ή μόνο τα πλημμυρικά. Τέταρτον, κάποια ενημέρωση όσον αφορά την πληρωμή των λογαριασμών της ΔΕΙΑΚ, που είχε αποφασίσει και το προηγούμενο το Δημοτικό Συμβούλιο. Λογαριασμοί πήγανε σε σπίτια ενώ είχαμε αποφασίσει να μην δοθούν, εκτός αν πάρθηκε κάποια άλλη απόφαση κάποια άλλη στιγμή που δεν το γνωρίζουμε. Άλλη ερώτηση, έχω χάσει και τα νούμερα, τα μπέρδεψα. Ο έλεγχος στατικότητας των κτηρίων των δημοτικών κτηρίων, τι έχει αποδείξει, γιατί είχε πει και ο Δήμαρχος ότι είναι δικιά του πρόταση. Τι έγινε, έγινε έλεγχος στατικότητας μετά από τις πλημμύρες με βάση και τα αιτήματα που είχαν κάνει οι πληγέντες συγκεκριμένα, για παράδειγμα στις εργατικές πολυκατοικίες στο ΛΙΑΚ Μαχαλά. Άλλη ερώτηση. Τι συμβαίνει με την αποκατάσταση, το επίδομα και την αποζημίωση των αστέγων. Πόσοι είναι καταρχάς, να δοθούν αριθμό, σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αν διαμένουν κάποιοι ακόμα σε ξενοδοχεία ή σε συγγενείς. Αυτά. Άλλη ερώτηση. Συνολικά, τι έκανε ο Δήμος για την υλοποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος και των ετοιμάτων του και του Πανκαρδιτσιώτικου Συλλαλητηρίου που είχε χιλιάδες κόσμο, ενδεικτικά θέλω να πω. Ποια ήταν η συνδρομή του Δήμου στην αποκατάσταση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, όχι μόνο σε καθαρισμούς δρόμων όπως το γράφει στην εισήγηση, αλλά αυτό είχαμε αποφασίσει. Ποια ήταν η συμβολή του Δήμου για τον εφοδιασμό και με ευθύνη του και με ευθύνη του κράτους, αγροκτηνοτρόφων, κτηνοτρόφων με τα αναγκαία μέσα και άλλων επαγγελματιών. Ποια ήταν η συμβολή του Δήμου στην ενίσχυση υπηρεσιών με προσωπικό και ποιες ήταν οι κινήσεις του. Αυτά ήταν από τις αποφάσεις, τα αιτήματα που ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά. Τι θα γίνει με βάση την απόφαση που είχαμε πάρει για διαγραφή, να το διαβάσω έτσι όπως το είχαμε, τόκων, ληξιπρόθεσμων οφειλών και πάγωμα χρεών μέχρι την αποκατάσταση του εισοδήματος των αγροτών και των υπόλοιπων πληγέντων της περιοχής σε εφορία, Δήμο, ΔΕΗ, ΟΤΕ. Απαλλαγή από ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕ, ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος, αλληλεγγύης, το ΕΒ, ΓΟΕΒ και δημοτικά τέλη για αγρότες και μικροεπιχειρήσεις, καθώς και μείωση ΦΠΑ όπως στις πρόσθετες περιοχές. Τι έκανε ο Δήμος για να γίνει διαγραφή τόκων και γενναίο κούρεμα κεφαλαίου στα τραπεζικά δάνεια, αναστολή πληστηριασμών κατασχέσεων και κάθε είδους μέτρου αναγκαστικής ίσπραξης στους πληγέντες, το ίδιο και για τα δάνεια του Δήμου. Συνεχίζω. Τι έγινε για την αποκατάσταση των υποδομών, όχι μόνο με προσωρινά μπαλώματα, για παράδειγμα σε γέφυρες ή αναχώματα, αν προχώρησε η απόφαση και πού βρίσκεται για να ολοκληρωθεί με ευθύνη του κράτους ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικών, αντιδιαβροκτικών έργων. Αν έγινε έλεγχος του αποχετευτικού και των ομβρίων, όπως και των αυλακάδων αποστραγγιστικών, στο Δήμο. Αν υπήρξε και τι έκανε ο αφήσει να γίνει αν δεν είναι στις δυνατότητές του, μηνιαίο επίδομα στο ύψος του χαμένου εισοδήματος και επίσης να μην χάσει κανένα στη δουλειά του. Έχουμε παραδείγματα. Τι εμποδίζει το να δοθούν 100% αποζημιώσεις, γιατί λέτε ξανά να προσπαθήσουμε. Εσείς μέχρι τώρα έχετε κάνει κάποιες προσπάθειες. Τι το εμποδίζει μέχρι τώρα. Γνώριζε και γνωρίζει ο Δήμος εδώ και 4 χρόνια για συγκεκριμένη μελέτη και συγκεκριμένους για πιθανό κίνδυνο πλημμυρών, πλημμυρικών φαινομένων στην πόλη, έως και 1 έως 50 χρόνια.
τι έκαναν πριν και τι θα κάνουν για αυτά στη συνέχεια, τώρα που τα γνωρίζουμε. Γιατί γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο από τις 2 Οκτωβρίου για να υπάρχει ενημέρωση, αλλά εφόσον μπορούσαμε κιόλας μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου να το κάνουμε διαζώσεις, ήταν πολύ πιο χρήσιμο για να ενημερωνόμαστε. Και τελευταία ερώτηση, τι ακριβώς καλούμαστε να εγκρίνουμε σήμερα, αυτά που κάνατε ή να ξαναπούμε, προσπαθούμε να πάρουμε αποζημίωση 100%. Λοιπόν, για μας βασικό ζήτημα, και γι' αυτό έγιναν και οι περισσότερες ερωτήσεις χωρίς καμία αίσθηση γενικά έτσι να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά οι ερωτήσεις έγιναν με βάση τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το ομόφωνο ψήφισμα που είχαμε από εδώ. Άρα εμείς θα περιμέναμε μια τέτοια εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που να κάνει απολογισμό των κινήσεων της Δημοτικής Αρχής και αυτά που έχει καταφέρει ο Δήμος ή αυτά που προτίθεται να κάνει στη συνέχεια ο Δήμος που έχουν σχεδιαστεί με βάση το ομόφωνο ψήφισμα, το οποίο μην ξεχνάμε ήταν και ο πυρήνας των ετοιμάτων του Πανκαρδισιώτικου Συλλαλητηρίου. Αντί για αυτά όμως, ο Δήμαρχος του φάνηκε παράξενο που τον ρωτήσαμε. Για αυτά τα ζητήματα ακριβώς. Πώς του φάνηκε παράξενο? Να πω εγώ, του φάνηκε παράξενο γιατί από την πρώτη στιγμή, από την επόμενη κιόλας μέρα, ξεκίνησε τις συναντήσεις σε συντονιστικά γραφεία και σε άτυπα συντονιστικά, τα οποία τα έστειναν μεταξύ τους οι ίδιοι οι συμπολιτευόμενοι, είτε σε επίπεδο Δήμου, είτε σε επίπεδο παραπάνω από εδώ, μες στην περιφέρεια και στην κυβέρνηση, για να μπορέσουν να περάσουν στους πολίτες αυτής της πόλης και αυτού του Δήμου ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα αυτά. Αυτή είναι η λογική. Είναι κάτι σαν αυτό, αν θυμάστε, το όχι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έγινε ναι με τα νταούλια και με τη σκληρή διαπραγμάτευση. Κάπως έτσι πάνε να μας τη φέρουν. Πού πήγε το 100% του προηγούμενου διαστήματος? Δεν είχαμε απόφαση ήδη? Τώρα θα προσπαθήσουμε? Γιατί δεν μας απαντάτε? Τι το εμποδίζει? Το εμποδίζει, θα πούμε εμείς, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης που δεν θέλει να δώσει για τους πληγέντες. Αν δεν συγκρουστεί όμως ο Δήμος με αυτές τις πολιτικές, δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα προς όφελος των ίδιων των δημοτών. Η συνδρομή και του κράτους στις ίδιες τις αποκαταστάσεις, όχι μόνο καθαρισμάτων δρόμων που και αυτά καθυστερημένα τα έκανε, αλλά κατοικιών, καταστημάτων, χωραφιών, ο Δήμος να βοηθήσει για να γίνουν αυτά, τα καθάρισαν μόνοι τους όλοι οι πολίτες. Αντίθετα, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ήταν άλλη. Πού πήγε, γιατί δεν υλοποιήθηκε, γιατί οι κάτοικοι τα καθάριζαν μόνοι τους? Συγγνώμη όμως τώρα, αλλά οι χαρακτηρισμοί για ακραίους, για ακραίες φωνές και τα λοιπά, ή για κομματικά υποκινούμενους που τα είπε και αυτά ο Δήμαρχος σε πληγέντες που πήγανε για να τον συναντήσουν, γιατί αναφέρεται στις επιτροπές πληγέντων που δημιουργήθηκαν σε συνοικίες της Καρδίτσας με ακραίες φωνές, μας προδιαθέτει στο να καταλάβουμε ότι εννοεί ακραία τα αιτήματα τα οποία ψήφισε και ο ίδιος. Δεν έχει σκοπό να τα εφαρμόσει και να τα κυνηγήσει στην υλοποίησή τους. 1,5 μήνα μετά η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν γινόταν όλο τον Οκτώβριο και διαζώσεις, προφανώς, και είναι υπεκφυγές για να συζητηθούν τα πραγματικά ζητήματα των πολιτών. Και ας μην ξεχνάμε, το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε συγκαλεστεί με δικιά μας πρωτοβουλία, με τη συλλογή υπογραφών, και δεν το συγκάλεσε η Δημοτική Αρχή κακώς. Είναι συγκεκριμένα διαγραφή τόκων, ληξιπρόθεσμων οφειλών, πάγωμα χρεών, κούρεμα τραπεζικών δανείων, διαγραφή δημοτικών τελών. Τα συζητάμε για τους πληγέντες στο επόμενο θέμα. Πού πήγανε? Ο Δήμος δεν τα φέρνει ούτε στο επόμενο θέμα, διαγραφή τελών δημοτικών για τους πληγέντες. Κρατικό ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης πρέπει να προχωρήσει και δεν αναφέρει τίποτα. Όχι για να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν, γιατί έγιναν κάποια μπαλώματα σε έργα αντιπλημμυρικά και των Ομβρίων κτλ. Για να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν. Κοιτάξτε να δείτε, όταν κάνουμε συναντήσεις, κάνει ο Δήμαρχος δηλαδή συναντήσεις στα Υπουργεία και ξανά για πλατείες και ξανά για λαμπάκια που θα συζητήσουμε και στη συνέχεια την ημέρα των Χριστουγέννων, αυτά προφανώς δεν είναι οι ανάγκες των πληγέντων που υπάρχουν και δείχνουν τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Προσλήψεις προσωπικού, τι έγινε, οι υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατί μόνο εκεί στηρίχθηκε πραγματικά ό,τι έγινε το προηγούμενο διάστημα, στις υπεράνθρωπες προσπάθειες, με υπερορίες, με αυτοθυσία των ίδιων των εργαζομένων με τους οποίους μιλάμε και εμείς, ό,τι κατάφερε να γίνει οφείλεται σε αυτούς και μόνο αυτούς.
δεν δικαιούται τίποτα η Δημοτική Αρχή, γιατί δεν μπορούσε καν να προσφέρει στο συντονισμό αυτών των ανθρώπων. Δεν ξεκούνησε τελικά η Δημοτική Αρχή καθόλου από τη λογική. Θα πορευτούμε με ό,τι έχουμε. Το επιτελικό κράτος τελικά δεν είναι η λύση, όπως η κυβέρνηση το κάνει με την πανδημία που φαίνεται και το επιτελικό κράτος, απλά να διατάσσω κάποιες δυνάμεις, είναι παραγωγής αποτυχία. Αυτοί μας έφεραν μέχρι εδώ και εσείς το συνεχίζετε. Παραμένετε στην ίδια ρότα πολιτικά, όπως και με τους προκατόχους της Δημοτικής Αρχής. Γιατί εκεί είναι ακριβώς. Λοιπόν, το ξέρατε. Με βάση τις μελέτες του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κύριε Γάζο, ότι κύριε υπήρχε Γάζο, χρόνια μισό κίνδυνος λεπτό. Και δεν κάνατε τίποτα. Τέλος. Δεν έχει και δεν Λοιπόν, κάνατε η ώρα τίποτα. έχει Το πάει γνωρίζετε 8. και σαν Με βάση υπουργός. όλο αυτό. Δεν έχει. Είναι ένα Σε τελευταίο. 9 η ώρα Είναι θα ένα πρέπει. Για τελευταίο μένα να και σκαθίσουμε θέλω μέχρι να τις 12. απευθυνθώ στους πολίτες. Αλλά Είναι με μία σειρά να ακρηγορείτε. απευθυνθώ στους πολίτες. Είναι Δεν με μία σειρά ακούτε. να απευθυνθώ στους πολίτες. Στους δημότες λέω, σας ακούω, λέω ότι ο λαός αυτής της πόλης, οι εργαζόμενοι, οι κτηνοτρόφοι, οι γονείς, οι μαθητές, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα τελικά από αυτήν την αρχή, τη δημοτική, εκτός από μία διαχείριση της ένδυας. Άρα εμείς σας λέμε στους ίδιους τους πολίτες ότι πρέπει να οργανωθούν και να διεκδικήσουν από αυτή τη δημοτική αρχή που φαίνεται ότι διαχειρίζεται μόνο την ένδυα και βρίσκεται απέναντι σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ναι. Διαφωνούμε στην ενότητα 1 για τα ανταποδοτικά. Πράγμα που ουσιαστικά θα ήθελα να το σχολιάσω, ότι η μείωση για το φωτισμό πηγαίνει στο προσωπικό, έπρεπε να πάει στο προσωπικό, αλλά αυτό είναι η ανταποδοτική λειτουργία. Πρέπει να επιλέξεις. Πρέπει να πάει στο προσωπικό, εννοείται αυτή η μείωση.